κορίτσι στην τελευταία του κατοικία. Πόνος, θλίψη και ένα μεγάλο γιατί. Οι συγγενείς της Αγγελικής, κρατώντας τη φωτογραφία της και λουλούδια, τη συνόδευσαν το πρωί στην τελευταία της κατοικία. Η κηδεία της έγινε υποκαταρακτώδη βροχή στο χωριό Μπεράτη της Αλβανίας. Τραγικές φιγούρες, η μητέρα της και η ετεροθαλής αδερφή της. Η οργή για τον δολοφόνο πατέρα ξεχύλιζει. Η αδερφή της Αγγελικής είχε κακό προαίσθημα εδώ και μήνες. Καταγγέλει μάλιστα ότι ο δολοφόνος την κακοποιούσε και σεξουαλικά. Ciò che ben non c'è per ieri, che io martuara, da suruara, feiuar, non mundem sa clea, ma tra me sa se pse, zemra ime, e sume vrarsa. Non mundem, po pse i thas, ne han sum gera në mes, tha, dhe nuk mund të shprehem dot. Vajzën e kam bajtur 10-12 vjet si grua. Οι αρχές διερευνούν όλες τις καταγγελίες. Έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση που εγώ ως συνήγορός του το αποκλείω προκαταβολικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Η Αγγελική ήταν ένα βασανισμένο παιδί, μας αποκάλυψε η νονά της. Το ποτήρι ξεχύλισε πριν από ένα χρόνο, όταν ο πατέρας της την περίμενε έξω από το σχολείο της και την έβαλε με τη βία στο αυτοκίνητο. Η Αγγελική κλαίγοντας αποκάλυψε τον εφιάλτη σε κοινωνική λειτουργό και στη συνέχεια στον εισαγγελέα. Βασανισμένο ήταν πολύ. Συγχωρούσε τους πάντες. Μου είχε εκφράσει τον πόνο της ψυχής της μέσα από κλάμα, μέσα από πίκρα. Εσείς είχατε το φόβο. Πάντα. Ένα χρόνο ζούσαμε το φόβο. Η νονή της Αγγελικής και όσοι τη γνώριζαν στην Κέρκυρα τέλησαν πριν από λίγο και τη χριστιανική κηδεία στο νησί. Ήθελαν κι αυτοί να προσευχηθούν ώστε να αναπαυθεί η ψυχή της άτυχης Αγγελίνας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα με έντονη συγκίνηση. Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες που γνώριζαν τόσο τον πατέρα όσο και την άτυχη Αγγελική. Σκοπός να φωτίσουν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό έγκλημα. Η ομάδα λαϊκών αγωνιστών ανέλαβε τελικά την ευθύνη.